Όπως και στο ποδόσφαιρο, έτσι και στις φυλακές όλα είναι θέμα ψυχολογίας. Ο δικός τους αγώνας ξεχωριστός και όπως όλα δείχνουν, στο τέλος θα βγουν νικητές. Η σημερινή μέρα για μας είναι σαν γιορτή. Περιμένουμε το κάθε χρόνο γιατί μπορούμε να διαγωνιστούμε και με άλλες πτέρυγες. Ομάδες κατουμένων μας συμμετέχουν σε αγώνες μπάσκετ, badminton, functional training που είχαμε σήμερα. Συγχαρώ τους κρατούμενους που κάθε φορά μας κάνουν περήφανους. Νέα παιδιά γεμάτα όρεξη για ζωή διαγωνίστηκαν με αθλητοπρέπεια, βάζοντας γιαγιά σε πολλούς που βρίσκονται έξω. Είδατε μόνοι σας τον ενθουσιασμό και την προσμονή των κρατουμένων. Είναι πειθαρχημένοι, μπορώ να πω, ακούνε, είναι συνεργάσιμοι. Τρία νέα παιδιά, ο Γιώργος, ο Χάρης και ο Γρηγόρης, μιλούν στον Άλφα για το μάθημα ζωής στο σοφρονιστικό ίδρυμα. Είμαι πιστεύκα πως θες τον εαυτό μου να παίξω θέατρο, να δω τόση σημασία στη γυμναστική, να κάνω ξυλοληπτική, να κάνω χρυσοχοΐα. Είναι το πρώτο μας και δεύτερο σπίτι. Φέρονται μας σαν άνθρωποι και όχι σαν φερωμένους εγκληματίες. Έχουμε τα σχολεία που μπορούμε να ασχοληθούμε που έξω. Είχαμε σχολείο να πάμε και να πιέναμε. Μετά που έφα την ποινή μου και να σου πω, συμβιβάστηκα με το περιβάλλον, ξεκίνησα σχολείο γιατί δεν τελειώσα το γυμνάσιο. Πήγα στην ομάδα του θεάτρου. Πέρσι μάλιστα πιάσαμε και τον πρώτο ρόλο. Ανακάλυψαν ξανά τον εαυτό τους και έγιναν δυνατότεροι. Εγώ είμαι 25 χρονών, έχει πολλούς σαν εμένα. Κάναμε ένα λάθος, αλλά εντάξει, πιστεύω μέχρι να βγω έξω να πάρω πολύ βοήθεια από τη φυλακή. Άσχε στο νου σου, για να μην σε κατεβαίνει ο νου σου που λαλούμε. Τα αποτελέσματα του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των κυπριακών φυλακών είναι ήδη απτά. Τα τελευταία 5 χρόνια, με την επένδυση που έχει κάνει η διεύθυνση στην εκπαίδευση των κρατουμένων, φαίνεται ότι τα ποσοστά υποτροπής έχουν μειωθεί σημαντικότατα. Τα τρομερά παιδιά της Άννας Αριστοτέλους αποδεικνύουν καθημερινά ότι ο σοφρονισμός στη φυλακή γίνεται πράξη. Εξάλλου, η επιτυχία αυτή αποτέλεσε έμπνευση για το Netflix, το οποίο ετοιμάζει εκπομπή με πρωταγωνιστές τους ίδιους.